Αλλά ελπίζω ότι όταν ακούς για αυτό στην Ελλάδα δεν αρνείσαι ποτέ. Θα σου πω 5 βιογραφικά στοιχεία και 5 στιγμές έτσι χαρακτηριστικές του. Πέρασαν 25 κιόλας χρόνια που η φυσική παρουσία του Τάσου Λιβαδίτη έχει πάψει να υπάρχει. 1988, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών. 2 αλλεπάλληλες εγκυρήσεις για ανέβρισμα κοιλιακής αορτής, διαρκείας 5 ώρων η καθεμία, δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν το τέλος. Δεχτήκαμε την είδηση βουβά, η άχητη βουβή ευθύνη, ο Δήμη, συγγνώμη. Φύγαμε από τον προθάλαμο του χειρουργείου για να βρει μια γωνιά ο καθένας να κυλήσει το δάκρυ της μεγάλης απώλειας. Ο Τάσος Λιβαδίτης γεννήθηκε στις 20 Απριλίου του 1922. Αν ζούσε σήμερα θα ήταν 90-91. Παιδικά χρόνια στο Μεταξουργείο. Έζησε μια ζωή πολυτάραχη, σημαδεμένη από τον απόϊχο της μικρασιατικής καταστροφής. Προσφυγιά, δικτατορία μεταξά, κατοχή, εμφύλιος, διώξεις, εξορίες, φυλακίσεις, δικτατορία του 67. Είναι αυτή η γενιά που έζησε τα μοίρια όσα, σε αντίθεση με τη δική μας, που φαίνεται ότι καλύτερα να ζήσει κάποια πράγματα τώρα. Το 1940 εγγράφεται στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δεν θα τελειώσει όμως, γιατί οργανώνεται στην ΕΠΟΝ και περνάει στην αντίσταση. Στην καρδιά της κατοχής, το 1943, χάνει τον πατέρα του, ενώ αργότερα, όντας εξόριστο στη Μακρόνισο, το 1951, χάνει και τη μητέρα του. Το 1946 παντρεύεται τη Μαρία Στούπα και αποκτούν μια κόρη, τη Βάσο, την οποία χάσαμε το 2003 και ο μοναδικός απόγονος είναι ο Τάσος ο Καλάς, ο εγγονός του Τάσου που είναι μαζί μας απόψε. Έχουμε λοιπόν το 1946 τη χρονιά που παντρεύεται και δίνει και το πρώτο του παρόν, δημοσιεύοντας το πρώτο του ποίημα στα ελεύθερα γράμματα του Δημήτρη Φωτιάδη. Ανέπτυξε έντονη πολιτική δραστηριότητα με αποτέλεσμα να εξοριστεί το 1947, να κάνει μια μικρή περιοδία επί 4 ολόκληρα χρόνια. Μούδρο, Μακρόνισο, Αϊστράτη και από εκεί φυλακές Χατζικώστα στην Αθήνα, που αποφεύθηκε ελεύθερος το 1951. Όσοι τον γνώρισαν καταθέτουν την ιδιότητα που εξέπεμπε παρά τις τρικυμίες της ψυχής του. Δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ παρά τις αδικίες που υπέστη από ομοτέχνους του ή από κομματικούς μηχανισμούς. Δεν επέριψε ευθύνη σε άλλους, απέναντίας φορτωνόταν ο ίδιος στα βάρη των ευθυνών άλλων ως μέγας ενοχικός. Ως και τους διώκτες και τους βασανιστές του δεν τους μίσησε. Το 1950, εξόριστος στη Μακρόνισο, απευθυνόμενος στον ανθρωποφύλακα σκοπό του στρατοπέδου, γράφει. Και όταν σου πουν να με πυροβολήσεις, χτύπαμε αλλού. Μη σημαδέψεις την καρδιά μου. Κάπου βαθιά τη ζει το παιδικό σου πρόσωπο. Δεν θα ήθελα να το λαβώσεις. Το 1952 άρχισε να εκδίδει τα βιβλία του. Πρώτο, Μάχη στην άκρη της νύχτας. Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας. Το 1953 το γνωστό φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου. Μας έδωσε συνολικά 21 βιβλία, το τελευταίο εκδόθηκε μετά το θάνατό του. Διακρίσεις. Πρώτο βραβείο ποίησης στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας Βαρσοβίας για τη συλλογή Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου. Πρώτο βραβείο ποίησης του Δήμου Αθηναίων για τη Συμφωνία Ρυθμός 1. Δεύτερο κρατικό βραβείο ποίησης για το Βιολί για Μονόχειρα. Πρώτο κρατικό βραβείο ποίησης για τη συλλογή Εγχειρίδιο Ευθανασίας. Μελοποιήθηκαν 49 ποίηματά του από αρκετούς συνθέτες, με πρώτο και καλύτερο τον Μίκη Θεοδωράκη βέβαια, τον Γιώργο Τσαγκάρη, τον Μάνο Λοΐζο, τον Μίμη Κλέσσα και άλλους. Μόνο η Δραπετσόνα, το γνωστό τραγούδι που ξέρετε, τραγουδήθηκε σε 10 γλώσσες. Έχει μεταφραστεί και πολλά από τα άλλα τραγούδια. Έγραψε επίσης με τον Κώστα Κοτσιά τα σενάρια των ελληνικών ταινιών «Ο Θρίαμβος» και «Συνοικία Ατόμιο». Το 1955 ο ποιητής δικάζεται στο πενταμελές εφετείο για το «Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου» που θεωρήθηκε ανατρεπτικό κήρυγμα και κατασχέθηκε. Τελικά το δικαστήριο τον απάλλαξε λόγω αμφιβολιών. Σκεφτείτε κλίμα εποχής τότε. 1967-1972.
ο ποιητής βυθίζεται στη σιωπή, μένει άνεργος, για λόγους επιβίωσης διασκευάζει έργα λογοτεχνικά με ιστορήματα συνήθως, τον οποίο κάνει την περίληψη και τα δημοσιεύει με ψευδόνυμο, με το ψευδόνυμο Στέλιος Δρόκος, σε περιοδικά και κυρίως στο φαντάζιο. Είναι η εποχή που η σιωπή του δεν είναι άμυρη και της δικτατορίας και του διχασμού του Κομμουνιστικού Κόμματος τότε, σε εσωτερικού-εξωτερικού, όσοι θυμάστε ή ξέρετε. Ο Τάσος γυρίζει την πλάτη σε όλα αυτά και αρχίζει πλέον μια νέα περίοδος της ζωής του, άκρος δημιουργική σε τελείως άλλα επίπεδα, γυρνώντας την πλάτη στην λεγόμενη στρατευμένη ποιήση, στρέφεται πια σε αυτό που λέμε προσωπική ποιήση και μετά το 1972 έχουμε τη μεγάλη στροφή, η οποία μας δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο με μεγάλο φιλοσοφικό βάθος και με μια άκρος μοναχική πορεία. Πρώτο βιβλίο αυτής της περίοδου είναι ο Νυχτερινός Επισκέπτης, που βγήκε το 1972. Ο Τάσος έδινε σε όλους τους ανθρώπους απλόχερα την αγάπη του, τη γνώση του. Παρήχε στους νέους ποιητές άδολη αγάπη, συμβουλές, στήριξη. Και αυτό το ξέρω από πρώτο χέρι, γιατί στα 18 μου περίπου το γνώρισα, με αγκάλιασε με τέτοιο τρόπο που το οφείλω πολλά, όχι μόνο εμένα, πάρα πολλούς άλλους νέους τότε ποιητές. Ο Λιβαδίτης, ως και ηλική βοήθεια πρόσφερε, παρότι δεν είχε τη δυνατότητα, σε ανθρώπους που θεωρούσε πιο αδύναμους από αυτόν. Είχε πάει να πάρει τα ποσοστά τότε, το Λίδι, είχε βγάλει ένα βιβλίο σε εκδόσεις το Λίδι τότε. Τον περίμενε η Μαρία, η γυναίκα του, με αγωνία, γιατί είχαν τρομακτικό πρόβλημα επιβίωση άνθρωπο. Γύριζε ο Τάσος σπίτι, δεν υπήρχε δραχμή. Πού είναι τα λεφτά, Τάσο? Μαρία μου, ο τυφλός στη γωνία τα έχει περισσότερα ανάγκη από εμάς. Και τι θα έκανε ο Λιβαδίτης όταν γράφει και όταν δεν πεθαίνει ο ένας για τον άλλο, είμαστε κιόλας νεκροί. Μοναχικός ο δικόρος, όπως σκληρά απαιτεί η ποιήση, έζησε με μια ταπεινότητα που όμοιά της δεν συναντάμε στον χώρο της δημιουργίας, όπου το σύνηθες είναι το ύφος, η ματοδοξία, η έπαρση, η αλαζονία. Η ταπεινότητα δεν επιβάλλεται, αποτελεί κατάκτηση των πνευματικών ανθρώπων και μέγα βήμα προς την ελευθερία. Και νομίζω ότι η άρνηση της συνεχούς επιβεβαίωσης της ύπαρξής του αποτελεί την πιο βαθιά κατάφαση της ταπεινοσύνης του. Ισοπαίδωνε ο ίδιος ενσυνείδητα το εγώ του, έγραψε. Γι' αυτό και μέσα σε κάθε ζωή υπάρχει πάντα κάτι πιο βαθύ από τον εαυτό της, η ζωή των άλλων. Τον ένιωθα να έχει αποστεί από καιρό του μικρό κοσμού μας και ζούσε ανάμεσά μας. Μετρημένος, γνώριζε τη σημαντικότητα του έργου του, αλλά παράλληλα είχε πλήρη συνείδηση της ανθρώπινης μοίρας και δεν ξεχνούσε την θνητότητα και τη φθαρτότητα του ανθρώπου. Στοιχεία που εξαφάνισαν κάθε αλαζονικό στοιχείο και στήριξαν μια σπάνια ευγένεια ψυχής, περιφοράς. Έγραψε. Και όταν πεθάνω και δεν θα είμαι ούτε λίγη σκόνη πια μέσα στους δρόμους σας, τα βιβλία μου στέρεα και απλά θα βρίσκουν πάντοτε μια θέση πάνω στα ξύπνα τραπέζια, ανάμεσα στο ψωμί και τα εργαλεία του λαού. Σιωπούσε φλίαρα, έγραφε ακατάπαυστα, υπηρετώντας με την ποιησή του μια υψηλή αισθητική και ένα στοχαστικό βάθος. Πιστεύω ότι η σπανιότητα του έργου του έχει ως κύριο συστατικό τη χρήση πάρα πολύ απλών καθημερινών λέξεων που δομούν μια πάρα πολύ σημαντική ποιήση. Η σπανιότητα αυτή του έργου του υπηρετούσε ψηλά νοήματα και ένα ολόκληρο αξιακό σύστημα με στόχο τη στήριξη του ανθρώπου. Αντιστεκόταν πάντα, δεν ήθελε να μιλήσει, δεν μίλησε ποτέ σε μέσο ενημέρωση. Παρότι τον πιέζαμε με χίλιους τρόπους, η απάντηση ήταν σταθερή, ο ποιητής μιλάει με το έργο του. Το μόνο που καταφέραμε είναι να απαγγείλει 2-3 βήματα, θα τα παρακολουθήσετε μετά. Και είχε μια απίστευτη σεμνότητα στην πράξη ο Τάσος. Ήταν ένα περίεργο πλάσμα όπου τον έβλεπε πότε σαν φοβισμένο και δειλό να σκύβει το κεφάλι και τα μάτια κάτω, σαν τροπαρό παιδί, και πότε να βγάζει ένα δυναμισμό και μια
τρομακτική έτσι, σιγουριά για τον εαυτό του και το έργο του που σε τρέλαινε. 1982, να δείτε εδώ φιλαρέσκεια τον ανθρώπο. Η φιλαρέσκεια του ήταν παρεμιώδης, γυναικοκατακτητής και πότης πρώτης κατηγορίας. Ήταν και όμορφος, α. Άρρωστος λοιπόν στο γενικό κρατικό, με ειδοποιεί η γυναίκα του Μαρία το 1982 αυτά, πάω στο νοσοκομείο να τον δω. Τάσο Ερυθρογιώργος, με το Ερυθρογιώργος, α, κουβλώνεται με το Σεντόνι. Φύγε, δεν θα με δεις. Ρε, άφησε την τάμη, ήθελα να σε δω. Όχι, δεν θα με δεις χάλια έτσι. Και με διώξε, δεν το είδα. Γυλεκάκι, φουλάρι, καπέλο, γυλαίκο, τεινότανε υπερκομψός, πάντα. Αλλά αυτή η κομψότητα χαλούσε καμιά φορά με τη φτώχεια, υπήρχε ένδυα μεγάλη. Και μια φορά λοιπόν αγόρασε κάτι παπούτσια τα οποία πάρθαινα 5 δραχμές, δεν ξέρω πόσο, γιατί ήταν κάτι κόκκινο που στέλνει, δεν περιμένουσε να τα αγοράσει κανείς. Μόνο για θεατρική παράσταση, για τσίρκο ήταν. Τα πήρε ο Τάσος και δεν τρεπότανε. Όποιος συναντούσε στον δρόμο, άρχισε να κορμιδούσε και λέει: Κοίτα, πήρα τα πόδια μου φωτιά. Αυτό σαρκασμό και χιούμορ χαρακτηριστικό. Η άλλη του στάση ήταν πολύ περίεργη με την έννοια του δεν ζητούσε ποτέ τίποτα, μόνο έδινε. Χαρακτηριστικό σας λέω, περπατούσε στον δρόμο μαζί του. Ξαφνικά σου λέει πάμε απέναντι, να περάσουμε στο άλλο πεζοδρόμιο. Γιατί να τάσω, μη με διοκριοπόλεις, γιατί μου χρωστάει 100 δραχμές, θα νομίζω ότι περνάω επίτηδες μπροστά. Αυτός ήταν ο Τάσος. Δεν θέλω να σκουράσω άλλο, αλλά θέλω να κλείσω, γιατί θεωρώ ότι είναι ενδεικτική η ματιά του με κάποιους τύπους του, που αναφέρονται στην ποιήση και στον ποιητή. Και θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτή την αίσθηση, έτσι, ανέμορφη. Ύποπτοι θαυματοποιοί που πυροβολούν τις λέξεις και γίνονται πουλιά. Ο ποιήση, εσύ, ελάχιστε εθνητέ σπόρε του αιώνιου χρόνου. Ως που η σελήνη έγινε πάνω στο λόφο εμόφυκτη, σαν το ποιητή πάνω σε αυτό το επανεωμένο αλφάβητο. Ή σαν τον ωραίο ποιητή που γίνεσαι όταν δεν έχεις τίποτα άλλο στον κόσμο. Χέρια μου, δεν σας είχα ποτέ δικά μου, όπως τα λόγια του ποιητής. Λυπηθείτε τους ποιητές που τους τρελαίνουν 2 δισεκατομμύρια εκδοχές για ένα μοναδικό κόσμο. Οι επαναστάτες είναι ανήσυχοι για το μέλλον. Οι εραστές για το παρελθόν. Οι ποιητές έχουν απομιστεί και τα δυο. Και η ποιήση είναι σαν να ανεβαίνεις μια φανταστική σκάλα για να κόψεις ένα ρόδο αληθινό. Φτωχοί λαθρεπιβάτες, ποιητές εννοεί. Πάνω στις φτερούγες των πουλιών την ώρα που πέφτουν χτυπημένα. Και κλείνω, δεν σας κουράζω άλλο να απολαύσετε αυτή την υπέροχη δουλειά που κάνανε τα παιδιά με μια υπέροχη παρένεση. Γι' αυτό σας λέω, ας κοιτάξουμε τη ζωή μας με λίγη περισσότερη συμπόνια, μιας και ποτέ δεν υπάρχει.